Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε σήμερα κοντά μας. Σε μια πρόσκληση που σας απευθύναμε, εγώ προσωπικά ως Δημοτική Σύμβουλος για πολλά χρόνια στην πόλη μας και ιστορικό μέλος του Δημοτικού Συνδυασμού Νέα Σμύρνη Πόλη Πρότυπο, με την ορμή που μου έδωσαν πολίτες της πόλης μας, καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της δικής μου Δημοτικής Παράταξης. Και ο κύριος Γιώργος Λαρίσης, ως επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη, με τη δύναμη των πολιτικών πεπραγμένων και των διοικητικών επιτευγμάτων, που δεν είναι και λίγα, της παράταξής τους. Όπως βλέπετε, δεν μιλάμε για μια συγκέντρωση. Δεν ήταν στόχος μας να γίνει μια συγκέντρωση. Κλήθηκαν φίλοι δημοσιογράφοι, γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον απέριτο αλλά πολύ σοβαρό τρόπο, αφού τα σοβαρά πράγματα ξεκινούν με σοβαρό τρόπο, χωρίς συνθήματα και οχλαγωγία, και μετά από πολλή περίσκεψη και αίσθηση ευθύνης απέναντι στη μελλοντική πορεία του Δήμου που έχω υπηρετήσει για 20 χρόνια, οφείλω να κάνω την παρακάτω δήλωση. Φίλες και φίλοι, αποφάσισα μετά από πολλή σκέψη να είμαι υποψήφια Δήμαρχος Νέας Σμύρνης στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές του 2023 και ήθελα να το κάνω γνωστό πριν απ' όλα σε εσάς, αλλά και στην κοινή γνώμη, στους ανθρώπους της πόλης μας, σηματοδοτώντας την έναρξη του αγώνα μου, του αγώνα όλων μας, όλων όσων θα συστρατευτούν στη νέα προσπάθεια και είναι δεδομένο πως θα είναι πολλοί. Δεν πρόκειται για μια εκδήλωση φιλοδοξίας, αλλά για εκδήλωση διάθεσης προσφοράς και συμβολής για να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο αυτόν τον ιστορικό Δήμο. Σας κοιτάω στα μάτια, όπως όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετώ το Δήμο μας, και με πλήρη ευθύνη σας λέω ότι νιώθω να διαθέτω τις δυνάμεις, τη γνώση, την εμπειρία και τη βούληση να εργαστώ σκληρά για μια καλύτερη σύγχρονη Νέα Σμύρνη. Σας κοιτάω στα μάτια και θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε στις εκλογές και στηριγμένοι στο έργο ενός αξιοπρεπούς και έντιμου δημάρχου σαν τον Σταύρο Τζουλάκη, να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά, με σχέδιο, με όραμα και προτάσεις για μια Νέα Σμύρνη που θα κάνει υπερήφανους τους δημότες μας, για ένα Δήμο που θα δίνει λύσεις στις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προτεραιότητες των ανθρώπων αυτής της περιοχής. Θα είμαι ανεξάρτητη υποψήφια και μαζί με τους φίλους, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μου θα εργαστούμε για την δημιουργία μιας μεγάλης ανεξάρτητης παράταξης που θα συνενώσει δημιουργικές δυνάμεις από όλους τους πολιτικούς, ιδεολογικούς, κοινωνικούς χώρους. Ήδη η παρουσία μας κάνει την αρχή. Πιστεύω σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία δημιουργίας, ανάπτυξης, κοινωνικής ευαισθησίας, εξυγχρονισμού. Γι' αυτό η ιδεολογία μου ως υποψήφια συνοψίζεται στη φράση «Ισχυρή αυτοδιοίκηση, ισότιμη εταίρος στη διαμόρφωση της Ελλάδας του μέλλοντος». Γι' αυτό η πολιτική μου τοποθέτηση συνοψίζεται στο πάνω απ' όλα τα συμφέροντα και οι ανάγκες των ανθρώπων της Νέας Σμύρνης που υπηρετώ πολλά χρόνια, η σκληρή δουλειά και η διεκδίκηση, ακόμη και η σύγκρουση αν χρειαστεί, με ό,τι θα φρενάρει αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σε κάποιες βασικές αρχές που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Στην ενεργή κοινωνία των πολιτών, τις συνθέσεις, το διαρκή διάλογο και τη συνεχή συνεργασία με τους φορείς και τους συλλόγους της πόλης μας. Άλλωστε είμαι παιδί που ξεκινώ από τους συλλόγους, τους τιμώ, τους εκτιμώ και θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα μας. Στον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, για τη γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών. Στον καθημερινό διαρκή αγώνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, με αιχμή πολλά πράγματα που βασανίζουν καθημερινά τον πολίτη. Στη διασφάλιση και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων,
ώστε να δρομολογηθούν μεγάλες παρεμβάσεις που θα αναπτύσσουν παραπέρα τη Νέα Σμύρνη. Στην ενίσχυση των κοινωνικών, πολιτικών, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη συγκυρία, στηρίζοντας ουσιαστικά και πολύπλευρα τους πιο ευπαθείς δημότες μας που δοκιμάζονται, αλλά και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την τόνωση της τοπικής αγοράς. Στην ανάδειξη του brand name της πόλης μας, γιατί η Νέα Σμύρνη δεν είναι ένας οποιοσδήποτε δήμος. Κουβαλάει ένα βαρύ ιστορικό και πολιτιστικό όνομα που κατά την άποψή μου δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί όπως μπορεί να αξιοποιηθεί. Στο διάλογο και την τακτική επαφή με τους υπαλλήλους του Δήμου μας, που καθημερινά κοπιάζουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και ξέρετε καλά, γιατί είμαστε πολλά χρόνια πια μαζί, πως οι υποσχέσεις μου είναι και δεσμεύσεις. Γιατί η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να το πιστοποιήσει. Φίλες και φίλοι, ο κύβος ερήφθη. Το μέλλον ξεκίνησε. Σας καλώ λοιπόν όλους τους Νεοσμυρνιούς και τις Νεοσμυρνιές να δώσουμε μαζί τη μάχη, να στηρίξουμε αυτόν τον όμορφο αγώνα, να προχωρήσουμε εμπρός και να μην επιτρέψουμε κανένα πισωγύρισμα σε προβληματικές καταστάσεις του παρελθόντος. Από σήμερα ξεκινάει σκληρή δουλειά, άλλωστε αυτό κάνω τόσα χρόνια, για να βρεθούμε κοντά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο και μαζί σας να μεταφέρουμε το μήνυμα. Σε αυτό το δημιουργικό ταξίδι έχω την τιμή και τη χαρά να συμπορευτώ με τον Γιώργο Λαρίση και το Δημοτικό Συνδυασμό, του οποίου είναι επικεφαλής. Από τις εκλογές του 2019, όταν και πρωτοεμφανίστηκε ο συνδυασμός αυτός στον εκλογικό στίβο, οι συνάδελφοι σήκωσαν τα μανίκια κατευθείαν και έριξαν τους εαυτούς τους στην αυτοδιοικητική δουλειά. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα επιτεύγματα του ίδιου αλλά και των δημοτικών του συμβούλων είναι αξιοσημείωτα και εκπληκτικά, αν σκεφτεί κανείς τον τόσο σχετικά μικρό χρόνο που βρίσκονται στα κοινά της πόλης μας. Σε κάθε περίπτωση, με αυτή τους την πορεία κέρδισαν ήδη μια θέση στις καρδιές όλων μας και στις καρδιές των δημοτών της πόλης μας. Στο νέο μας αυτό ξεκίνημα, με τίμησε προσωπικά ο Γιώργος Λαρίσης με την εμπιστοσύνη του, ώστε να τεθώ επικεφαλής και πρώτη μεταξύ ίσων, επαναλαμβάνω πρώτη μεταξύ ίσων, σε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης που επιθυμούμε να κτίσουμε μεταξύ μας, με όλους τους υποψηφίους που θα συνταχθούν στο πλευρό μας, αλλά κυρίως με τους πολίτες της πόλης μας. Ας σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά δημοτικός συνδυασμός συμπορεύεται με δύο πρωτοκλασάτα αυτοδιοικητικά στελέχη μαζί, ισότιμα, που κρατιούνται χέρι με χέρι. Κλέρη Δελιγιάννη, λοιπόν, και Γιώργος Λαρίσης, θα προχωρήσουμε μαζί από κοινού για να υπηρετήσουμε την πόλη, σφυριλατώντας μια νέα αυτοδιοικητική προσπάθεια με τη σφραγίδα και των δυο μας εξίσου, αλλά και όλων των συνεργατών μας. Στη νέα μας προσπάθεια, ο Γιώργος Λαρίσης και εγώ προσωπικά επιθυμούμε να θέσουμε ένα νέο μοντέλο συνδιοίκησης της πόλης μας, το οποίο θα μπορέσει να αναδείξει περισσότερα ικανά αυτοδιοικητικά στελέχη από την αγκαλιά των γειτονιών μας και έτσι η Νέα Σμύρνη να αποτελέσει πρότυπο αυτοδιοικητικό, ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Ξεκινάμε λοιπόν δυνατά, με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε και μας ξεχωρίζει από τους άλλους. Με ντυμότητα, αξιοπρέπεια, χαμόγελο. Συγχωρέστε με. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι που έχει γίνει μαζί με τους δημότες. Ένα ταξίδι, μια ελεύθερη σχέση που οδηγήθηκε στο γάμο. Και στο γάμο είναι όλοι συγκινημένοι. Ξεκινάμε λοιπόν δυνατά, με εντυμότητα, αξιοπρέπεια, χαμόγελο, καλοσύνη και πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν όλοι εδώ, σε αυτήν την ξεχωριστή στιγμή για μένα. Καλές γιορτές, με υγεία και αλληλεγγύη. Και σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω το λόγο στον συνοδοιπόρο Γιώργο Λαρίση. Γιώργο μου, έχεις το λόγο. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Βρίσκομαι εδώ σήμερα και απευθύνομαι με σύνεση και σεβασμό σε όλους εσάς, ύστερα από μια αυτοδιοικητική πορεία περίπου 4 ετών, που διαγράψαμε στην πόλη εγώ προσωπικά, η Δημοτική Σύμβουλη της παράταξής μας, δηλαδή του Δημοτικού Συνδυασμού Πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη. Και μέσω ημών, οι πολίτες που μας ψήφισαν και μας ανέδειξαν με ποσοστό 14% περίπου στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Από την αρχή της πορείας μας, σας είπαμε ξεκάθαρα ότι είμαστε ένας πολιτικός σχηματισμός που επιθυμούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές όλων σας στην πράξη. Και δεν είμαστε κάποιος σύλλογος διαμαρτύριας. Εξού λοιπόν και η διοικητική σύμπραξη που συνυπογράψαμε με την παράταξη Δημάρχου, μέσω της οποίας καταθέσαμε τις προτάσεις μας και επιτελέσαμε σημαντικό έργο σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής της πόλης μας. Έργο που πλέον είναι πραγματικό και μετρήσιμο. Δεν είναι σήμερα η ώρα του απολογισμού των έργων μας, αλλά είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι, εγώ προσωπικά και οι Δημοτικοί μου Σύμβουλοι, που πλέον μιλάμε με τις πράξεις μας και δείχνουμε τις διαθέσεις μας για ακόμα σημαντικότερα πράγματα στην επόμενη Δημοτική Θητεία. Στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση σχηματίσαμε ένα συνδυασμό με σαφές πολιτικό πρόσημο, καθώς πιστέψαμε ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε σε ένα αναλογικό σύστημα εκλογής, που εφαρμόστηκε για μία και μόνο φορά τελικά. Είναι αυτό που πιστέψαμε ότι μπορούμε να κάνουμε για να γνωρίσετε το αξιακό μας σύστημα και τη συγκρότηση των ιδεών και των έργων μας. Είχαμε πει όμως από τότε ότι η επόμενη μέρα είναι αυτοδιοικητική για εμάς, καθαρά αυτοδιοικητική. Εργαστήκαμε και αυτό το κάναμε χωρίς ποτέ κανείς να απολέσει την πολιτική του ταυτότητα. Εργαστήκαμε άοκνα για όλους τους πολίτες της πόλης μας ανεξαιρέτως και δείξαμε ξεκάθαρα στην πράξη τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο της πόλης μας. Σας υποσχεθήκαμε ότι θα πολλαπλασιάσουμε το αποτύπωμα της ψήφου σας και το κάναμε, καθώς η επιρροή και τα έργα μας ήταν και είναι πολλαπλάσια του εκλογικού ποσοστού που μας δώσατε. Τέλος, προσωπικά δεσμεύτηκα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι στην ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση οφείλουμε ως Δημοτικός Συνδυασμός να είμαστε μέρος μιας ευρύτερης αυτοδιοικητικής προσπάθειας, με συνενέσεις, ώστε να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη σας εκ νέου για να διοικήσουμε την πόλη. Σήμερα λοιπόν είμαι εδώ, καταθέτοντας τις προσωπικές μου φιλοδοξίες προς όφελος μιας μεγαλύτερης ομάδας που επιθυμούμε να φτιάξουμε για το καλό των πολιτών και συμπορεύομαι με την Κλέρι Δελγιάννη. Η νέα αυτή προσπάθειά μας έχει ως συστατικούς λίθους το Δημοτικό Συνδυασμό Πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη, στελέχη της Δημοτικής Παράταξης Νέα Σμύρνη Πολυπρότυπο και επίσης ενεργούς πολίτες της πόλης μας. Έρχεται για να αλλάξει τη ροή της πολυδιάσπασης του πολιτικού τοπικού σκηνικού και να δείξει πως ο σεβασμός, η ευθύτητα και η σύνεση μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές συνενέσεις. Η επόμενη μέρα, μετά τις επερχόμενες εκλογές, ευελπιστούμε να μας βρει σε θέση ευθύνης, ώστε να υλοποιήσουμε τις πλήστες ιδέες μας στα ζητήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης, της εφαρμογής νέου μοντέλου αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης, της αύξησης του πράσινου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, της εισαγωγής σε μια νέα εποχή ηλεκτρονική διακυβέρνησης, της διεύρυνσης της συμμετοχικότητας των πολιτών, της διευκόλυνσης στην καθημερινότητα των συνανθρώπων γειτόνων μας, των σχολείων των παιδιών μας, της καθημερινής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, του μαζικού αθλητισμού και σε πολλούς άλλους τομείς. Θα έχουμε το χρόνο όμως να αναφερθούμε αναλυτικά σε όλα τα παραπάνω στους μήνες που έρχονται. Στο άκουσμα αυτής της πολιτικής συνεννόησης, αρκετοί από εσάς θα μας επικροτήσετε. Από εσάς κάποιοι μπορεί να δυσαρεστηθείτε, γιατί ίσως αναμένατε να κάνουμε μια πιο κομματική επιλογή ή να συνεχίσουμε την ανεξάρτητη πορεία μας προς την ολοκληρωτική αλλαγή της παρούσας κατάστασης ή να συνεργαστούμε με άλλες πολιτικές δυνάμεις της περιοχής μας. Προσωπικά,
Ζητάω να με εμπιστευτείτε για ακόμα μια φορά. Ζητάω να με εμπιστευτείτε γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα σας βγάλω ξανά ασπροπρόσωπους. Θα σας βγάλουμε ξανά ασπροπρόσωπους. Ζητάμε να μας εμπιστευτείτε γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε όσο περισσότερο γίνεται το όραμά μας για την πόλη. Χρειάζομαι από εσάς τη στήριξη και την αμέριστη συμπαράστασή σας, ώστε να εισέλθουμε στην επόμενη μέρα για το Δήμο μας, όλοι μαζί. Καλό όσους μας ψήφισαν το 2019, όσους μας γνώρισαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όσους επιθυμούν να μας γνωρίσουν, να συμμετέχουν δια της ψήφους τους στη νέα προσπάθειά μας. Καλό όσους ενεργούς πολίτες και συλλογικότητες το επιθυμούν, να συνταχθούν με εμάς με όρους ευθύτητας και αληθινής συνεργασίας, όπως αυτή οικοδομούμε μεταξύ μας. Αλλά να γνωρίζετε πως ό,τι ακούτε δεν είναι λόγια. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό. Η επόμενη μέρα ήδη ξεκίνησε και θα το δείτε από τις αρχές του 2023. Θα επιδιώξουμε ήδη από τις επόμενες εβδομάδες πολλά να αλλάξουν. Τα καλώς γενωμένα να ενισχυθούν και τα κακώς κείμενα των τελευταίων ετών να διορθωθούν ή να βελτιωθούν. Σας ζητά λοιπόν να με κρίνετε και να μας κρίνετε, να κρίνετε την Κλέρη Δελιγιάννη, όχι από τις προθέσεις μας, αλλά από τα έργα μας και την αλλαγή που θα επιδιώξουμε ήδη από σήμερα και εξής. Προχωράμε λοιπόν μαζί, Κλέρη Δελιγιάννη και Γιώργος Λαρίσης. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ και αν κάποιος κύριος δημοσιογράφος θέλει κάποια ερώτηση, είμαστε στη διάθεσή σας. Περίεργο για τους δημοσιογράφους της πόλης μας αυτή η σιγή. Σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Σιγά σιγά θα... Το θέμα ήταν να κατατεθεί η υποψηφιότητα, η από κοινού υποψηφιότητα, και σιγά σιγά θα γνωρίζετε και τους συνεργάτες μας και τους συνοδοιπόρους μας. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό, η συζήτηση ονομάτων είναι η κατεξοχήν αγαπημένη συζήτηση της δημοσιογραφικής κοινότητας, αλλά και όλων των χώρων συζήτησης στο Δήμο. Τα ονόματα αυτό που κάνουν είναι να προσθέτουν στην παράσταση νίκης ενός συνδυασμού. Οι αρχές και η βάση λειτουργίας, το όραμα και ο τρόπος που θα εξελιχθεί είναι αυτός που τοποθετείται σήμερα και πρώτα ο Θεός, μετά τις γιορτές, θα είμαστε εδώ να κάνουμε και μεγαλύτερες εκδηλώσεις και να φανούν οι άνθρωποι που συμπορεύονται ήδη και που θα συμπορευθούν στην προσπάθειά μας. Εμείς θέλαμε σήμερα να μην φανούμε πρώτεροι των καταστάσεων, δηλαδή όλοι όσοι θα θελήσουν να είναι μαζί μας από την αρχή, να έχουν το χρόνο, να μπορέσουμε να συζητήσουμε ειλικρινά και αυτός ο χρόνος θα πραγματοποιηθεί μέσα στις γιορτές. Άρα λοιπόν μετά τις γιορτές θα είμαστε όλοι εδώ με τις πρωτοχρονιάτικες πίτες με το καλό να τα συζητήσουμε. Και κάτι ακόμα, είναι μια περίοδος λίγο πολιτικά έτσι περίεργη. Ο καθένας από όποιος έχει τη φιλοδοξία να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των εκλογών, των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, έχει μια βιασύνη να δείξει ανθρώπους, να επιδείξει ονόματα. Κατά την άποψή μας, και λέω μας από εδώ και πέρα, γιατί την εννοούμε τη συνεργασία, δεν είναι για τη φωτογραφία, είναι για την καθημερινότητα και για το μέλλον της πόλης, μας ενδιαφέρει περισσότερο το να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας, το να είμαστε σωστοί στο σήμερα, σε κάποιες τομές που πρέπει ήδη να ξεκινήσουν μέσα από το Δήμο για να μας εμπιστευτείτε ακόμη περισσότερο και σιγά σιγά θα προσθεθούν και φίλοι και συνεργάτες και άλλα πρόσωπα. Δεν σκεφτήκαμε αρκετά αν θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη συγκέντρωση με συνθήματα, με πανό και με μουσική και τέτοια wow. Αλλά προτιμήσαμε απλά να καταθέσουμε την πρόταση. Δεν είμαστε άγνωστοι, είμαστε γνωστοί. Μπορούμε να κριθούμε
όχι από το αποτέλεσμα, από τους πόσους μαζέψαμε. Μπορούμε όλοι να μαζέψουμε πολλούς. Ούτε αν γεμίσαμε ένα γήπεδο, ένα στάδιο ή οτιδήποτε. Το θέμα μας ήταν να καταθέσουμε την πρότασή μας επίσημα σε εσάς αρχικά, αλλά και στους δημότες της Νέας Μήνης κατ' επέκταση. Οι γιορτές και τα πανηγύρια θα έρθουν με την ώρα τους. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ναι κύριε Πετρόπουλε. Μια ερώτηση, επειδή φαίνεται ότι είναι εβδομάδα ανακοινώσεων νέων δημοτικών σχημάτων, γιατί εκτίμηση ότι την Κυριακή έχουμε και μία ανακοίνωση από τον Γιώργο Πετρόπουλο και η εκτίμηση είναι ότι μάλλον θα ανακοινωθεί ένα καινούργιο σχήμα. Φαίνεται, συμπεραίνουμε ότι δεν ήταν εφικτό τελικά να συνεπάρξετε και να συμπορευτείτε μέσα από την ίδια παράταξη και ακολουθείτε διαφορετικούς δρόμους. Με το καλό, ο Γιώργος ο Κρικρής είναι ένα νέο παιδί, έχει το δικαίωμα να πάρει το χρόνο του, να μετρήσει τις δυνάμεις του, να κοιτάξει την πορεία του. Δεν μας χωρίζει τίποτε με τον Γιώργο τον Κρικρή, έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, είναι και νέος μπαμπάς. Και νομίζω ότι ακόμη τίποτα δεν έχει κλείσει, απλά ανοίγει σήμερα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Κάτι άλλο που θα θέλατε? Απάντησα εγώ γιατί ήταν από τη δική μας παράταξη. Αλλιώς, αν θέλετε και εσείς κύριε Λαρίση κάτι να πείτε. Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, εγώ ένα γενικότερο σχόλιο σε σχέση με τα σχήματα που θα αναπτυχθούν. Προφανώς, αυτή τη στιγμή στην πόλη, δεδομένου ότι ο Δήμαρχος απέρχεται μετά από μια μεγάλη θητεία με πολλά επιτεύγματα, αναδιοργανώνεται το πολιτικό σκηνικό με το δεδομένο ότι πλέον επανερχόμαστε στο παλιό πλειοψηφικό σύστημα. Οπότε το ζητούμενο είναι οι συνθέσεις, οι συνενέσεις, που είναι δύσκολες γιατί κοντράρουν στις πολιτικές και προσωπικές μας φιλοδοξίες όλων. Και αυτό είναι το δύσκολο, αλλά αυτό είναι και το όμορφο, που είναι και ένα μήνυμα για την πόλη. Άρα, ευπρόσδεκτες όλες οι προσπάθειες, και ελπίζουμε με κάποιες από αυτές μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, μέχρι την 8η Οκτωβρίου του 2023, να συζητήσουμε και να συμπορευτούμε. Από εκεί πέρα εμείς είμαστε ανοιχτοί, αλλά ξεκινάμε θέτοντας κάποιες βασικές προϋποθέσεις και όρους συνεργασίας. Ναι, κύριε. Σήμερα βρίσκεστε ως Δημοτικός Σύμβουλος εδώ ή εκπροσωπείτε την παράταξη με την οποία κατεβήκατε επικεφαλής και αν είστε έτοιμος να μας πείτε αν την εκπροσωπείτε, αν δεσμεύετε τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έχουν εκλεγεί μαζί σας το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν είστε έτοιμος, απλά δεν είστε έτοιμος να μας πείτε. Είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Είμαι εδώ, το είπα και περιφραστικά, αλλά θα το πω και πιο ρητά. Είμαι εδώ και ως Δημοτικός Συμβούλος και ως άνθρωπος και ως επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη, αλλά μπορείτε να γνωρίζετε ότι με κάποιες διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων αλλά και κάποιων ανθρώπων που δεν εξελέγησαν αλλά είναι στο ψηφοδέλτιό μας, πήρα την πολιτική εξουσιοδότηση να συζητήσω, να συνενέσω, να συνεννοηθώ με την Κλέρη Δελγιάννη και διάφορα στελέχη του συνδυασμού Νέα Σμύρνη Πολυπρότυπο, με τους οποίους άλλωστε έχουμε συνεργαστεί με τα πάνω μας και τα κάτω μας τα τελευταία 3 και πλέον χρόνια. Άρα λοιπόν, έχω την πολιτική αξιοδότηση και υπάρχει διάθεση από τους ανθρώπους, τους εκλεγμένους που βρίσκονται ακόμα κοντά μας, του Δημοτικού Συνδυασμού μας, αλλά και άλλους που ήταν στο ψηφοδέλτιο, πέραν των πολιτών, ορισμένων πολιτών που έχουμε συμβουλευτεί, ότι θα είναι μαζί μας. Βεβαίως, το γνωρίζετε όλοι, ότι από την αρχή αυτής της δημοτικής θητείας, και έτσι φέρθηκα σε όλους τους δημοτικούς μου συμβούλους, τους έδωσα το δικαίωμα, δημοκρατικά και ελεύθερα, να αποφασίζουν, έως και την τελευταία στιγμή. Αυτή τη στιγμή η διάθεσή τους όλων, και μπορείτε να τους ρωτήσετε, είναι να μου δοθεί αυτή η πολιτική αξιοδότηση και να είναι κοντά μας. Έχουμε άλλη ερώτηση? Έχουμε όλο το χρόνο.
Άλλωστε είμαστε στη διάθεσή σας, το ξέρετε, και εκτός συνέντευξης, όποτε θέλετε, ή τηλεφωνικά ή διαζώσεις, και ο Γιώργος και εγώ. Η επαφή μέσα στην πόλη δεν είναι μόνο στις τυπικές στιγμές, είναι και στις καθημερινές, να τα λέμε όποτε θέλετε. Εγώ είμαι στη διάθεση και για οποιοδήποτε debate οργανωθεί, με οποιονδήποτε κατέβει και σκέφτηκε να κατέβει, το σκέφτηκε και τώρα δεν το σκέφτεται, το ξανασκεφτεί και όλο το ρήμα σκέπτομαι σε όλους τους χρόνους, είμαι στη διάθεσή σας να το κάνω. Εντάξει, να είστε καλά.